Θείου Πνεύματος, τι επινεύσει χρίσμα Άγιον ιεροσύνης επαξίως υπεδέξω βασίλειε οθένος θύμα βασίλειον έθισα το βασίλειο των αιώνων τους άθλους σου. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν οικετεύε, δωρήσαστε ημίν το μεγάλο. Μαρτίου Βασιλείου Ιερομάρτυρος Πρεσβυτέρου Αγκύρας Δροσίδος και των συναυτή 5 κανονικών παρθένων Καλλινίκης και Βασιλίσης των Μαρτύρων Ισαακίου Οσίου Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων Ο Άγιος Ιερομάρτης Βασίλειος Πρεσβύτερος της Αγκύρας Έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, 360 έως 363. Τον κατήγγειλαν στον έπαρχο Σατορνίνο, ότι κατηγορούσε τις ενέργειες του Ιουλιανού κατά της Εκκλησίας. Τότε διατάχθηκε από τον έπαρχο να δηλώσει δημόσια ο βασίλειος την άρνησή του Ιησού Χριστού. Ο πιστός ιερέας χαμογέλασε στην απέτηση αυτή του επάρχου και δήλωσε ότι η ζωή του όλη ανήκει στο Ευαγγέλιο και τον Σωτήρα των ψυχών. Όταν ο έπαρχος απείλησε ότι θα τον βασανίσει σκληρά αν δεν αρνηθεί το Χριστό, τότε ο βασίλειος απάντησε «Πώς νόμισες ότι εγώ θα αρνηθώ το Χριστό, αφού και ο τελευταίος από τους λαϊκούς της ενορίας μου που πίστεψαν είναι πρόθυμος να χύσει το αίμα του για την Αγία μας πίστη». Ο Σατορνίνος τότε τον βασάνισε και τον φυλάκισε. Έπειτα από μερικές ημέρες πέρασε από την Άγκυρα ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, πληροφορήθηκε για τον πρεσβύτερο βασίλειο και διέταξε να τον φέρουν μπροστά του, αλλά διαπίστωσε ότι η πίστη του χριστιανού ιερέα ήταν ακόμη ισχυρότερη. Τότε έδωσε διαταγή και τον θανάτωσαν με μαρτυρικό τρόπο. Πατρός την δισεβίαν καταλείπουσα σεμνή, Κύριο προσεδράμες, το βασίλη του παντός, Χριστό το Θεό ημών, τούτο δεν ημφευθήσα, καθαρά διανοία, ήχθης δρόσης Θεόφρον, προς νυμφώνα των θείων. Πρεσβεύουσα απαύστος υπέρ των τιμώντων σε. Η Αγία Μάρτης Δροσίδα και οι 5 συναυτοί κανονικές παρθένες. Στο τέλος της προσφιλιππισίους επιστολής του ο Απόστολος Παύλος στέλνει εν Κυρίω ασπασμούς και σε αυτούς που πίστεψαν από το σπίτι του Κέσαρα. Φαίνεται από αυτό ότι κατά την πρώτη διαμονή του στη Ρώμη κατόρθωσε να φέρει στην χριστιανική πίστη και από το προσωπικό των ανακτόρων του Κέσαρα. Υπήρξαν πάρα πολλοί μάρτυρες, οι οποίοι ήσαν από το περιβάλλον των Κεσάρων. Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε και επί αυτοκράτορος Τραϊανού,
99 έως 117 μετά Χριστόν. Ένας όμιλος 5 κανονικών, δηλαδή 5 παρθένων αφιερωμένων στον Χριστό, δια εκκλησιαστικής κουράς, μπόρεσαν να φέρουν στην χριστιανική πίστη και την θυγατέρα του Τραϊανού την Δροσίδα. Και οι μεν κανονικές παρθένες τελειώθηκαν με μαρτυρικό θάνατο, την δε Δροσίδα, αφού έφυγε νύχτα από τα ανάκτορα, την έκρυψαν οι χριστιανοί και η ψυχή της πήγε στο Θεό ενώ προσευχόταν μετά από 8 ημέρες.